Απευθυνθήκαμε σε δύο γνωστούς δικηγόρους, έναν ποινικό λόγο από την Πάτρα και έναν δικηγόρο που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση Πισπυρίκου. Και οι δύο συμφώνησαν στο ότι ο Αλέξης Κούγιας να μην υπενήχθηκε πολλά, όμως το δικαστήριο δεν μπορεί να σταθεί κατηγορία με βάση όσα είπε. Άρα, ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Υγείας ή και ο ίδιος ο θυγόμενος Ανδρέας Ηλιάδης, εκτιμάται ότι ο συνήγορος υπεράσπισης της Πισπυρίγκου θα τη γλιτώσει. Να θυμίσουμε τις ερωτήσεις του προς τον κύριο Ηλιάδη. Κούγιας, φημίζεστε πως στέλνετε όργανα μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό? Κούγιας, είναι αλήθεια πως στέλνετε τα όργανα στο εξωτερικό, στα νοσοκομεία που έχετε επαφή και μιλάνε μαζί σας και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο μάτια? Κούγιας, πόσες φορές έχετε στείλει όργανα? Κούγιας, πόσες φορές έχετε μιλήσει με τους γονείς και τους έχετε πείσει να δώσουν όργανα? Κούγιας, πόσες φορές έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία? Κούγιας, ποια ήταν η τελευταία? Όπως είναι φανερό, σε καμία από τις ερωτήσεις δεν ακούγεται η λέξη εμπορία. Φυσικά, όλες οι ερωτήσεις είναι άσχετες με την υπόθεση Πισπυρίγκου και οι δικηγόροι δηλώνουν πως όφιλε η πρόεδρος να διακόψει τον συνήγορο ώστε να μην τις κάνει. Κάτι που έγινε στο τέλος και αφού ο κ. Ηλιάδης ζήτησε την προστασία του δικαστηρίου.